μέσα στο Πασχάλιο θριαμβευτικό και χαρμόσυνο κλίμα της περιόδου αυτής του εκκλησιαστικού έτους, της γνωστής με το όνομα περίοδος του Πεντηκοσταρίου, μέσα σε αυτή την αναστάσιμη ατμόσφαιρα έμπλεη και εμείς χαράς ανεκλάλητης αγαπητοί χριστιανοί, σας χαιρετούμε με τον αναστάσιμο χαιρετισμό Χριστός Ανέστη. Η Ανάσταση του Κυρίου ως νίκη κατά του θανάτου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ζωής και αποτελεί το θεμέλιο της ελπίδας για την αιωνιότητα. Χωρίς αυτή, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Απόστολος Παύλος, η πίστη μας θα ήταν χωρίς περιεχόμενο και η Εκκλησία δεν θα είχε λόγο υπάρξεως. Η δε Χριστός ούκε γίγερται διακηρύσει κενόν άρα το κήρυγμα ημών και νη δε και η πίστη ημών. Έκτη Κυριακή σήμερα από τις εορτής της Αναστάσεως, από το παμέγιστο αυτό υπαρξιακό γεγονός με το οποίο έγινε η ανάπλαση και η ανακαίνιση του ανθρωπίνου γένους. Και η Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή του Τυφλού εξαιτίας του θαύματος που έγινε από τον Κύριο με το οποίο ένας εγγενετής τυφλός ανέκτησε το φως του. Τόση σπουδαιότητα απέδωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο μεγάλο αυτό θαύμα, ώστε μας αφηγείται στο σημερινό Ευαγγέλιο τους συναυθέντας διαλόγους και όλα τα συνδεόμενα με αυτό γεγονότα. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να αφισβητήσουν το θαύμα και να συκοφαντήσουν τον Χριστόν, επειδή τάχα θεράπευσε τον τυφλό κατά την ημέρα του Σαββάτου, που ήταν μεγάλη αργία. Προσπάθησαν οι διεστραμμένοι αυτοί άνθρωποι να αμφισβητήσουν το θαύμα ακόμη και στον θεραπευτέντα τυφλό. Αυτός όμως όχι μόνο ομολογεί το θαύμα, αλλά και υπερασπίζεται τον Χριστό. Ο πρώην τυφλός, φωτιστής άνωθεν, τους έδωσε την ακόλουθη θαραλέα ιστορική και θεόπνευστη απάντηση. «Ξέρουμε», τους είπε, «πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ να ανοίξει κάποιος τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε». Και αμέσως οι τυφλωμένοι από τον εγωισμό και το μίσος αμετανόητοι Φαρισαίοι του απάντησαν οργισμένοι: «Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες και κάνεις τον δάσκαλο σε μας?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Χριστός, μαθαίνοντας το θάρρος του πρώην τυφλού, τον βρίσκει και του αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και τότε ο τυφλός, που είχε ήδη αποκτήσει την φυσική, τη σωματική του όραση, αποκτά τώρα και την πνευματική του όραση. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και με παρησία, χωρίς κλειδονισμούς και αμφιταλαντεύσεις, ομολογεί: «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησεν αυτόν. Χριστιανοί μου, ο τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου μπορεί να ήταν τυφλός στο σώμα, αλλά φωτεινός στο πνεύμα. Γι' αυτό και αυτός ο άσημος, ο κουρελής Ζητιάνος, ο αγράμματος και περιφρονημένος τυφλός της Ιερουσαλήμ, γίνεται διδάσκαλος και μας διδάσκει τα γνωρίσματα που πρέπει να έχουμε, αν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού και να ζούμε μέσα στο φως της Αναστάσεως του Χριστού
και όχι μέσα σε πνευματικό σκοτάδι. Και τα γνωρίσματα αυτά είναι η πίστη, η υπακοή, η θαραλέα ομολογία και η ευγνωμοσύνη, αρετές που επέδειξε ο εκγενετής τυφλός. Πρώτον, η πίστη του τυφλού. Ο τυφλός έδειξε παραδειγματική πίστη στον Χριστό. Με πίστη δέχτηκε στα μάτια του τη λάσπη που ετοίμασε ο Χριστός. Με πίστη πήρε τον δρόμο προς την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην οποία τον έστειλε ο Ιησού να ανοιχθεί. Και όταν αργότερα είδε τον ευεργέτη του με τα θεραπευθέντα σωματικά μάτια του, διακήρυξε την πίστη του λέγοντας «Πιστεύω, Κύριε». Η πίστη στον Χριστό είναι το πρώτο, αγαπητοί χριστιανοί. Είναι η βάση, είναι το θεμέλιο. Χωρίς πίστη στον Χριστό δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Και η πίστη μας αυτή πρέπει να είναι θερμή, σταθερή και έμπρακτη. Με πράξεις αγάπης, με πράξεις αρετής, γιατί διαφορετικά η πίστη μας είναι νεκρή. Αφού κατά τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Δεύτερον, η υπακοή του τυφλού. Η υπακοή του τυφλού στον Χριστό ήταν αξιοθαύμαστη. Του είπε ο Ιησούς, «Ήπαγεν ύψε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Και ο τυφλός έκανε υπακοή και επήγε. Αυτή ακριβώς η υπακοή οδήγησε στη θεραπεία. Εν ύψατο και ήρθε βλέπον. Η υπακοή στον Θεό, αλλά και στους ανθρώπους που αγρυπνούν για τις ψυχές μας, δηλαδή στους ποιμένες της Εκκλησίας, είναι μεγάλη αρετή. Αποτελεί γνώρισμα του καλού χριστιανού. Γι' αυτό αν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί, πρέπει να είμαστε τέκνα υπακοής. Το παράδειγμά μας ας είναι ο τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Χριστός που έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Τρίτον, η ομολογία του τυφλού. Ο τυφλός όχι μόνο πίστεψε στον Χριστό και υπάκουσε σε Αυτόν, αλλά και με παρησία ομολόγησε Αυτόν και μπροστά στους γειτόνους του που απορούσαν πώς άνοιξαν τα μάτια του, αλλά και ενώπιον των Φαρισαίων και Γραμματέων έκανε την πιο καλή, την πιο μεγάλη ομολογία που τους άφησε όλους άναυδους. «Ημιήν ούτως παρά Θεού, ουκή δυνατοποιήν ουδέν», διακήρυξε. Η θαραλέα ομολογία του τυφλού πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί δεν ομολογούμεν τον Χριστό. Ντρεπόμαστε, ντρέπονται οι περισσότεροι χριστιανοί ακόμη και των σταυρών τους να κάνουν, που είναι σύμβολο ομολογίας χριστιανικής. Και όμως η ομολογία είναι γνώρισμα του πιστού χριστιανού. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαίωσε ρητός, «Πας ούν, όσοις ομολογήσει εμή έμπροσεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Χωρίς φόβο λοιπόν, αλλά και χωρίς φανατισμό, πρέπει να ομολογούμε την πίστη μας προς τον Χριστό όπου η περίσταση το επιβάλλει. Τέσσερα, η ευγνωμοσύνη του τυφλού. Η ευγνωμοσύνη πλημμύριζε την καρδιά του τυφλού. Ήθελε να γνωρίσει τον ευεργέτη του για να του πει το μεγάλο ευχαριστώ. Και όταν τον γνώρισε, προσεκίνησε αυτό. Έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στον Θεό, αλλά ευγνώμονες και σε κάθε άνθρωπο που μας ευεργέτησε, που μας έκανε και το πιο μικρό καλό, γιατί είναι και η ευγνωμοσύνη γνώρισμα του καλού χριστιανού. Να μην ξεχνούμε ποτέ το παράδειγμα των 10 λεπρών που θεραπεύτηκαν από τον Κύριο, αλλά μόνο ένας, και αυτός Σαμαρίτης, επέστρεψε για να τον ευχαριστήσει. Οι άλλοι 9 που ήσαν όλοι οι Ιουδαίοι δεν αισθάνθησαν την ανάγκη να επιστρέψουν και να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Και τότε το παράπονο ανήρθε στα χείλη του Κυρίου. «Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που». Όλα αυτά τα γνωρίσματα που στόλιζαν την ψυχή του τυφλού
πρέπει, αγαπητοί χριστιανοί, να στολίζουν και να ομορφαίνουν και τη δική μας ψυχή. Αν θέλουμε να έχουμε υγιείς τους πνευματικούς μας οφθαλμούς και να μην ζούμε μέσα σε μια πνευματική τύφλωση μακριά από τον Χριστό που είναι το φως του αληθινών. Σήμερα όμως δυστυχώς, όπως τους Φαρισαίους της εποχής εκείνης, υπάρχουν άνθρωποι τυφλοί στην ψυχή, άνθρωποι που ζουν μέσα σε πυκτό πνευματικό σκοτάδι, εκείνοι που έχασαν την πίστη τους στο Θεό και ζουν μέσα στην αμαρτία, είναι τυφλοί και ζουν μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Εκείνοι που δεν έχουν μέσα τους την αγάπη και τη συμπόνια, αλλά έχουν το μίσος και την κακία, είναι και αυτοί πνευματικά τυφλοί. Αλλά και εκείνοι που φθονούν τον συνάνθρωπον τους είναι τυφλοί, γιατί ο φθόνος είναι πάθος που τυφλώνει την ψυχή του ανθρώπου. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι επίσης πάθη που βυθίζουν τον άνθρωπο στο σκοτάδι. Αλλά και όταν ο άνθρωπος είναι κατάλαλος, όταν δηλαδή κουτσομπολεύει, κρίνει και κατακρίνει τον συνάνθρωπό του, τότε και αυτός ζει μέσα στο σκοτάδι. Γενικά, όσες φορές αισθανόμαστε να μας νικά το πάθος της αμαρτίας, τότε σκοτίζεται η σκέψη μας, χάνεται το φως της ψυχής μας και ζούμε μέσα σε μια ασέλινη, αξιμέρωτη νύχτα, μέσα σε ένα πυκτό, αδιαπέραστο πνευματικό σκοτάδι. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, είναι το φως, είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο άδυτος. Και όποιος ακολουθεί τον Χριστό δεν ζει μέσα στο σκοτάδι, δεν ζει μέσα στη νύχτα, δεν ζει μέσα στην τύφλωση, αλλά φωτίζεται η σκέψη του, ο νους του, η καρδία, η ζωή του, το είναι του, ολόκληρη η ύπαρξή του, και ακολουθεί τον ορθό δρόμο, τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Άλλωστε αυτό το διακήρυξε ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολούθων εμεί, ου μη παρυπαιτήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αλλά σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, η Εκκλησία μας εορτάζει και την ιερή μνήμη των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και μαζί της συνεορτάζει και ο περικαλής αυτός ναός που κτίστηκε με την προσευχή και την ελπίδα σας και τον στολίσατε με το ειστέρημα της φτώχειας σας και με το περίσσευμα της αγάπης σας και τον αναδείξατε φάρων πνευματικών της κοινότητάς σας, της μαρτυρικής αυτής κοινότητας κάτω πύργου, της πρωτεύουσας της ευλογημένης αυτής γης, της πολιορκημένης για 49 τώρα χρόνια από τους Τούρκους εισβολής της πολύπαθης γης της Ιλλυρίας. Δεύτε λοιπόν φιλεόρτον το σύστημα, δεύτε και χωρίαν στη σώμεθα, για να τιμήσουμε εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές την ιερή μνήμη των πολιούχων Αγίων της ακριτικής αυτής κοινότητάς σας, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέου και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίοι έβγαλαν τον χριστιανισμό από τις κατακόμβες και έτσι αναμόρφωσαν και εξευγέννησαν την περιελθούσαν σε τρομερή ηθικοθρησκευτική παρακμή ανθρωπότητα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, που γεννήθηκε το έτος 274 και απέθανε την 21η Μαΐου 337, ήταν μια δυναμική και θαραλέα προσωπικότητα, ο οποίος στην διοίκηση της τότε απέραντης αυτοκρατορίας του δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των εγκλημάτων. Σε αυτήν την αδυναμία του Κωνσταντίνου ήλθε ο Θεός σε βοήθειά του. Ο Χριστός επέβλεψε στην εσωτερική διάθεση του Κωνσταντίνου και για να τον οδηγήσει από την ιδωλολατρία στην ορθή πίστη,
στον χριστιανισμό. Του πρόσφερε με το γνωστό όραμα εν τούτο νίκα απευθείας την κλίση, όπως είχε γίνει και με τον Απόστολο Παύλο. Όπως διοικείται ο σύγχρονος του Ευσέβιος ο Πάμφυλος, επίσκοπος Κεσάριας της Παλαιστίνης το 307 μετά Χριστου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ενώ ευάδιζε εναντίον του Μαξέντιου, μεγάλου διώχτη των χριστιανών, είδε με τα μάτια του κατά τη Μεσηβρία και μέσα σε ένα καθαρό ουρανό είδε ένα φωτεινό σταυρό που έφερε επιγραφή με ελληνικά γράμματα «Εν τούτο νίκα». Η σημασία του υπερθαύμαστου αυτού σημείου είναι μοναδική, γιατί από τότε, με τη βοήθεια του ζωπιού σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, άλλαξε όλη η ροή της ιστορίας. Τώρα με την εμφάνιση του σταυρού στον Κωνσταντίνο και της αποδοχής της κλίσεως του Χριστού από Αυτόν, άρχισε η περίοδος του θριάμβου των χριστιανών. Αυτόν που για του Χριστού την πίστη την Αγία υπέμειναν για αιώνες αγόγγιστα διωγμούς και μαρτύρια και φρικτούς θανάτους. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστον, το ιστορικό εκείνο διάταγμα της αλεξιθρησκείας και ελευθερίας της συνειδήσεως, που ο Μέγας Κωνσταντίνος σε συνεργασία με τον Λυκίνιο εξέδωσε, αποδόθηκε δικαιοσύνη και ελευθερία και στους χριστιανούς, οι οποίοι μπορούσαν πλέον ελεύθερα να τελούν την λατρεία τους σε Ανατολή και Δύση. Αποδόθηκαν ακόμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο στους χριστιανούς οι ναοί και τα νεκροταφεία τους, καθώς και τα κτήματά τους που είχαν δημευτεί. Έδωσε επίσης πολλά προνόμια στον χριστιανικό κλήρο και βοήθησε στην ανέγερση χριστιανικών ναών με δημόσια επιδότηση. Θέσπισε νόμο για την αργία της Κυριακής, έκλεισε όλα τα μαντεία και απαγόρευσε στους μάγους να εκμεταλλεύονται τον λαό και να τον απατούν με δόλιους τρόπους. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι κατάργησε τη λατρευτική προσκύνηση του εκάστοτε αυτοκράτορα και διακήρυξε ότι μόνο στον Θεό ανήκει η προσκύνηση αυτή. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προστάτευσε την ορθόδοξη πίστη και όταν παρουσιάστηκε ο αιρεσιάρχης Άριος που αμφισβητούσε τη θεότητα του Χριστού, συγκάλεσε προς αντιμετώπιση της αιρέσεως αυτής την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστό στην Νίκαια της Βυθινίας. Εξεφώνησε δε ενώπιον των 318 θεοφόρων πατέρων τον εναρκτήριο λόγο. Η Εκκλησία του Χριστού στάθμισε τις αρετές του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την προσφορά του στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, την έμπραχτη μετάνοια και εξομολόγησή του, καθώς και το Άγιο Βάπτισμά του και τον ανακήρυξε Άγιο και εις Απόστολο και Μέγα. Για την Εκκλησία μας δύο είναι κυρίως τα χαρακτηριστικά της Αγιότητας του Κωνσταντίνου. Η απευθείας κλίση του από τον Θεό, η θεοπτία του δηλαδή, αλλά και η χάρη που είχε και που ολοκληρώθηκε με τη μετάνοια και την βάπτισή του λίγο πρωτού πεθάνει, καθώς επίσης και η μεταθάνατον θαυματουργία του. Το ιερό λείψανό του που ενταφιάστηκε με βασιλικές τιμές στον Νάρθηκα του Ναού των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη είναι με μαρτυρημένο ότι ευωδίασε και μυρόβλησε και πολλά θαύματα απετέλεσε. Αλλά αγαπητοί χριστιανοί, μαζί με την ιερή μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Εκκλησία μας συνεορτάζει και την μνήμη της Βασιλομήτρος μητέρας του, της Αγίας και της Αποστόλου Ελένης. Δίκαια δε, γιατί η χριστιανική πολιτεία του Υιού της, με τα τόσο μεγάλα αποτελέσματά της για την ιστορική πορεία της Εκκλησίας του Χριστού, από αυτήν προπαρασκευάστηκε με τη διαπαιδαγώγηση την οποία του έδωσε και με την μεγάλη και ισχυρή επιρροή την οποία πάνω σε αυτόν τον Υιόν της διατήρησε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος με την ένθεη παρότριση της ευλογημένης μητέρας του, της Αγίας Ελένης, της οποίας η καρδιά παλόταν στους τύπους του ονόματος του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού, αγωνίστηκε ενστερνιζόμενος την χριστιανική πίστη και τις αρχές του Ευαγγελίου του Χριστού, ο οποίος
του έφερε την καλή αλλίωση και τον αξίωσε να γίνει ούρανο πολίτης ισότιμος και ισοστάσιος των Αγίων Αποστόλων. Αλλά και η ιδία ως Αυγούστων, θέση στην οποία την αναγόρευσε ο Υιός της για να τιμάται όχι απλά ως βασιλομήτρο, αλλά ως βασίλισσα, προήγαγε τα έργα της χριστιανικής ευσέβειας και φιλανθρωπίας. Με δικές της κοπιώδης ανασκαφές αποκάλυψε τον Φρυτό Γολγοθά και τον Πανάγιον του Κυρίου Τάφου και τους κατέστησε πανχριστιανικά προσκυνήματα. Βρήκε επίσης τον καθαγιαστέντα με το θεϊκό αίμα του Χριστού μας, Τίμιον και Ζωοποιό Σταυρό, το σύμβολο αυτό της σωτηρίας των χριστιανών. Με τη συμβολή της Αγίας Ελένης χτίστηκαν ακόμη ναοί, μεταξύ των οποίων ο ναός στον χώρο της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, ο ναός στο σπήλαιο της Γεννήσεως στην Βηθλέεμ, στο σημείο της Αναλήψεως πάνω στο όρος των Ελαιών, στην Ναζαρές, στο σημείο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και σε πολλούς άλλους τόπους. Σύμφωνα με ισχυρή παράδοση, κατά την επιστροφή της Αγίας Ελένης στην Κωνσταντινούπολη το έτος 327, συνάντησε μεγάλη θαλασσοτραχή και αναγκάστηκε να προσαράξει στα νότια παράλια της Κύπρου. Στην Κύπρο η Αγία Ελένη έκτισε κλεισάκι, το οποίο αργότερα έγινε μοναστήρι, το σημερινό Σταυροβούνι, όπου άφησε και μέρος του τιμίου του Κυρίου μας Σταυρού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δέχθηκε την επιστροφή της μητέρας του με σεβασμό, συγκίνηση και αγάπη. Το μακρινό όμως ταξίδι της και λόγω του προκεχωρημένου της ηλικίας της κλώνησε ανεπανόρθωτα την υγεία της. Γι' αυτό και το επόμενο έτος, 328, πέθανε στην Νικομήδια και κυδεύτηκε με τιμές βασιλικές. Τα οστά της μεταφέρθηκαν αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκαν και αυτά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η Εκκλησία μας αναγνωρίζουσα τον ευσεβή βίο της και το τεράστιο έργο της την ανακήρυξε εις Απόστολο. Η μνήμη της θυμάται με αυτήν του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιού της στις 21 Μαΐου. Όταν μετά τον θάνατό της κτίστηκε η Κωνσταντινούπολη, τότε υψώθησαν στη μεγάλη πλατεία του Φάρου δύο στήλες, της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, και στο μέσο τους σταυρός με την επιγραφή «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός Αμήν». Από τότε όλοι οι αγιογράφοι απεικονίζουν και στις φορητές εικόνες και στις τοιχογραφίες μαζί τους δύο Αγίους και στη μέση τους των ζωοποιών του Κυρίου Σταυρού. Δίκαια λοιπόν η Εκκλησία μας απονέμει αιώνιο φόρο, οφειλόμενη σε γνωμοσύνης προς τους εορταζομένους σήμερα θεοστήπτους βασιλείς και αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη, οι οποίοι με τους ιερούς αγώνες τους αναδείχθησαν των Αποστολών σύνθρονοι και της Εκκλησίας προστάτες. Αλλά η τιμή και η ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς και γενικά προς όλους τους Αγίους δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα χείλη. Οφείλουμε κυρίως να μιμούμεθα την Αγία τους ζωή και τους ηρωικούς υπέρ της πίστεως αγώνες τους, γιατί οι διωγμοί ουδέποτε έπαυσαν εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Όπως η Εκκλησία των πρώτων αιώνων διώκεται απεινώς από τις λοχοφόρες στρατηγιές των αυτοκρατόρων της ιδωλολατρικής Ρώμης, έτσι και σήμερα οι εχθροί της Εκκλησίας σκευωρούν κατά της ευαγγελικής αλήθειας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις των αντιχριστιανικών αιρέσεων έχουν επεκτείνει το δολερό δίκτυο των δαιμονικών δραστηριοτήτων τους και έχουν επιβληθεί σε πολλούς τομείς του κοινωνικού και εθνικού μας οργανισμού. Αλλά και οι ηθικοπνευματικές αξίες διακομωδούνται σήμερα από τους ληστές και τους αθέους. Ο δε ελληνοχριστιανικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται σαν σκοταδισμός. Επιβάλλεται λοιπόν και εμείς σήμερα να κρατήσουμε σταθερά στα χέρια μας την σημαία της Ορθοδόξου ημών πίστεως και ενωμένοι να αγωνιστούμε
ενάντια στους πνέοντες ανέμους της αθεΐας, του υλισμού και των αιρέσεων. Σήμερα, στην εποχή αυτή της πνευματικής ηχήσεως και της ηθικής κρίσεως, νέοι διώχτες του χριστιανισμού απειλούν την Εκκλησία του Χριστού και νέοι Κωνσταντίνοι απαιτούνται για την προάσπισή της. Γι' αυτό και οι ορταζόμενοι σήμερα, Άγιοι και οι Απόστολοι, Κωνσταντίνος και Ελέρη, μας καλούν σε αγώνα ιερό για την επικράτηση των Ευαγγελικών αρχών του χριστιανισμού. Και ο αγώνας αυτός, για να καρποφορήσει επιτυχώς, χρειάζεται ενότητα άρρηκτη στους κόλπους της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, μια ενότητα που αποτελεί θείον αίτημα, το οποίο απίφθινε ο Ιησούς προς τον επουράνιον Πατέραν Του. «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί Σου, οι ναόσιν εν καθώς ημί». Ακούμε τον Θεάνθρωπον Ιησού να παρακαλεί κάθιδρος τον Θεόν Πατέρα Του στην γνωστή αρχιερατική προσευχή Του. Και τούτο γιατί με την παντογνωσία Του διέβλεπε τα επερχόμενα δεινά, τα οποία επεφύλασε η διχόνοια, πρώτα στην αδιαίρετη κατά την πρώτη χιλιετία χριστιανική εκκλησία με το μεγάλο σχίσμα του 1054 και δεύτερον, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με το εν δυνάμει ή ορθότερα με το εν ενεργεία σχίσμα που διαπερνά ήδη όλο το σώμα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Δυστυχώς και τότε και σήμερα εκκλησιαστική ταγή από ευτελή ελαττήρια κινούμενοι διέσπασαν την εκκλησιαστική ενότητα, διέριξαν τον άραφο χιτώνα του Κυρίου και προκάλεσαν αιρέσεις και σχίσματα. Και η ιστορία μας διδάσκει ότι σε κάθε εκκλησιαστική κρίση ακολουθεί ανάλογα είτε εθνική είτε διεθνής κρίση, όπως συμβαίνει σήμερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος μεταξύ δύο Ορθοδόξων λαών που οφείλεται μεν στα νέα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα των μεγάλων, αλλά και που είναι απότοκος και της εκκλησιαστικής κρίσεως που προηγήθηκε. Ένας πόλεμος με απρόβλεπτες για το μέλλον της ανθρωπότητας τραγικές συνέπειες. Στη σύγχρονη λοιπόν, άλληλος παρασώμενη από τα αδελφοκτόνα πάθη και μίση κοινωνία μας, να γίνουμε πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Ευαγγελικοί, Ευαγγελιστές της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Αν έτσι συμπεριφερθούμε, αγαπητοί Χριστιανοί, τότε να είστε βέβαιοι ότι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που με τον βίον και την πολιτεία τους μεταστοιχείωσαν το Ευαγγέλιο σε τρόπο ζωής και δίκαια αποκαλούνται φίλοι του Θεού, θα πρεσβεύουν αδιαλείπτως προς τον Κύριο για να εξαλειφθούν οι πόλεμοι και να πριτανεύσει μεταξύ όλων των λαών της γης η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα όμως για εμάς εδώ στην Κύπρο, συνήσω αυτή των Αγίων αλλά και του Μαρτυρίου και της Οδύνης, θα πρεσβεύουν προς τον Κύριο για να φανεί ήλαιος και να σβήσει την φλόγα της φρικτής δοκιμασίας μας και να εξευρεθεί επιτέλους μια έντιμη, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Μια λύση εναρμονισμένη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Ευρωπαϊκού Ολοκεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο. Μια λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για ειρηνική συνύπαρξη και αρμονική συμβίωση όλων των νόμιμων κατοίκων αυτής της νήσου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Ανάχτων παμακάριστε και Αποστόλων ισότιμε Κωνσταντίνε μέγιστε, συν Ελένη μητρή τη Θεόφρονη, υπερ ημών προς Κύριον μη διαλείπετε πρεσβεύοντες
ως παρησίαν έχοντες, Θεό μακάριστη. Αμήν.